Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Ο Νίκος ο Τζιώπας στο μικρόφωνο, Εθνοφρένεια και σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου του 2017. Το θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο στα ύψη, όπως στα ύψη νομίζω θα χτυπήσει στα μυαλά ορισμένων η σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ουσία του ελληνικού έθνους. Και αυτό δεν είναι άλλο από την καταγωγή. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος άξιος καλαθοφαιριστής, ο οποίος πραγματικά δοξάζει την πατρίδα μας στον τομέα του αθλητισμού με τις επιτυχίες που έχει, με τις εμφανίσεις που κάνει στο NBA. Ένας άνθρωπος που βλέπουμε ότι κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία τονίζει την ελληνικότητά του. Νιώθει υπερήφανος που είναι Έλληνας, λέει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, φυλάει την ελληνική σημαία, αρνείται να υπογράψει στην ελληνική σημαία και πολύ καλά κάνει και συγχαρητήρια γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, τα έχουμε μπερδέψει όμως λίγο τα πράγματα. Έχουμε μπερδέψει λίγο τον όρο ελληνική ηθαγένεια με τον όρο ελληνική υπηκότητα. Και αυτό βέβαια δεν το έχουμε κάνει εμείς. Έχουν φροντίσει όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, στους οποίους αναφέρομαι κατά καιρούς και οι οποίοι έχουν σε σκοπό, καθώς φαίνεται, την αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού με αλλόφιλους, έχουν φροντίσει γι' αυτό. Εξίσωσαν τον όρο ηθαγένεια και υπηκότητα και έτσι δεν μιλάμε πλέον για ανθρώπους άλλης καταγωγής οι οποίοι έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα, αλλά για ηθαγενείς Έλληνες. Τώρα, κατά πόσον ηθαγενής μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο, νομίζω είναι εμφανέστατο και δεν αξίζει καμίας περαιτέρω συζητήσεως. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, φέροντας το ελληνικό διαβατήριο και μιλώντας για την Ελλάδα στο εξωτερικό, μας διαφημίζει. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο είναι να τα χρησιμοποιούμε ως πρότυπα, διότι φίλες και φίλοι, αύριο μεθαύριο, με όλους αυτούς που έχουν κουβαλήσει εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την επιχειρούμενη, όπως προανέφερα, αντικατάσταση ελληνικού πληθυσμού, θα δούμε σε λίγα χρόνια και παιδιά μεταναστών, λαθρομεταναστών βεβαίως, τα οποία θα ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να μετρήσει το τι νιώθει ο καθένας μέσα του, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Από εκεί και πέρα, δεν είναι σκοπός της σημερινής εκπομπής να πω εδώ τώρα για το αν ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι Έλληνας ή όχι. Σας είπα και πριν ότι προσωπικά νιώθω περήφανος ως Έλληνας, διότι αυτός ο άνθρωπος διαφημίζει την πατρίδα μου στο εξωτερικό. Αυτό που έχω σκοπό να κάνω σήμερα είναι να δούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν από μερίδα του τύπου, αλλά και από το πολιτικό σύστημα, όσον αφορά αυτή την περηφάνεια ως Έλληνας που ανέφερα πρωτήτερα. Δηλαδή, όταν ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, βγαίνει και δηλώνει σε κάθε ευκαιρία, με μόνιμη αποδό των δηλώσεών του, νιώθω Έλληνας και είμαι περήφανος γι' αυτό, τότε διαφημίζεται παντού. Έχουμε παντού μια διαφήμιση από τα κανάλια, από τους δημοσιογράφους, γενικά από τα ΜΜΕ και τι ωραία και καλά. Αν μπω εγώ τώρα ή κάποιος άλλος Έλληνας και δηλώνει υπερήφανος και δηλώνει υπερήφανος για αυτή την ιστορία, για αυτόν τον πολιτισμό, για αυτό το έθνος, για το έθνος του. Λέξεις απαγορευμένες σήμερα, έτσι. Έθνος λέει. Το έθνος έχει ποινικοποιηθεί αυτή η λέξη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Όταν λοιπόν βγει κάποιος Έλληνας και δηλώσει περήφανος, αμέσως αρχίζει το στόλισμα. Κακός εθνικιστής, φασίστας, ρατσιστής, εθνικιστικό δηλητήριο, ακραία ρητορική κτλ. Αυτά είναι τα επίθετα, φίλες και φίλοι, που θα μας στολίσει αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης βεβαίως, με βάση αυτά τα λεγόμενα, με βάση και μία και μόνο φράση, ότι είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Θα χειροκροτήσουν βέβαια τον Αντετοκούμπο. Εσάς θα σας εξυβρίσουν και θα σας συκοφαντήσουν και θα σας λιδωρήσουν αν κάνετε το λάθος δημόσια να κάνετε τέτοιες δηλώσεις. Φίλες και φίλοι, αυτό που γίνεται είναι να εξυμνείτε μία πρακτική η οποία υπάρχει βέβαια στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν εθνικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν διαβατήρια και αυτό το επιβραβεύουμε. Επιβραβεύουμε δηλαδή το Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι γεννήθηκε Νιγηριανός,
Έζησε στην Ελλάδα κάποια χρόνια, να υπενθυμίσω εδώ ότι οι γονείς του δεν είναι Έλληνες, και τον επιβραβεύουμε γιατί, επειδή άλλαξε την εθνικότητά του και αντί να αισθάνεται Νιγηριανός, αισθάνεται Έλληνας. Αυτό επιβραβεύουμε. Θα λυπούνται οι άνθρωποι στην Νιγηρία, θα στεναχωριούνται όμως μόλις τα ακούν αυτό, ότι ένα δικό τους παιδί βγαίνει και νιώθει περήφανος για μια άλλη πατρίδα. Αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα για την πολιτική ορθότητα. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσω εδώ ότι στην Ελλάδα ισχύει το δίκαιο του αίματος. Αυτά λένε οι νόμοι. Σε κάποιους δεν αρέσουν και προσπαθούν να τις αλλάξουν αυτούς τους νόμους. Αλλά φίλες και φίλοι, τα έθνη έτσι σφυριλατούνται. Μας τα έχει πει ο Ηρόδοτος εδώ και κάποια χιλιάδες χρόνια, ότι το έθνος σφυριλατείται από ανθρώπους κοινής καταγωγής, κοινής θρησκείας, κοινών ηθών και εθίμων και κοινής γλώσσας. Έτσι σφυριλατούνται και έτσι δημιουργούνται τα έθνη στους αιώνες. Τώρα αυτοί, επειδή έχουν σκοπό προφανώς να φτιάξουν ένα νέο τύπο έθνος, σας καλώ να αναλογιστείτε αν το θέλετε αυτό το έθνος. Αλλά επανέρχομαι τώρα και με αυτό θα κλείσω στο αρχικό θέμα της εκπομπής, που δεν είναι κατά πόσον ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι Έλληνας ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι οποιοδήποτε εκφέρει διαφορετικό λόγο, συκοφαντείται. Καταλάβετε το, εδώ υπάρχει η δικτατορία της πολιτικής ορθότητας για την οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Αναλογιστείτε τις αντιδράσεις και μόνο αν εσείς βγείτε να πείτε ότι να μιλήσετε με περηφάνεια μάλλον για το έθνος σας και την καταγωγή σας και συγκρίνετε αυτές τις αντιδράσεις με τις αντιδράσεις που υπάρχουν όταν βγαίνει κάποιος σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και δηλώνει περήφανος Έλληνας και τιμά τη σημαία. Κλείνω με εθνοφρένεια και σήμερα λέγοντας για άλλη μια φορά ότι προσωπικά νιώθω πολύ περήφανος όταν ένας άνθρωπος ξένης καταγωγής τιμά την πατρίδα μου. Αλλά δεν θα τον κάνουμε και Έλληνα επειδή συμβαίνει μόνο αυτό. Υπάρχουν Φιλέλληνες, θέλετε να σας πω ονόματα, να ραδιάσω εδώ από την ελληνική ιστορία χιλιάδες ονόματα που πέθαναν για αυτή την πατρίδα. Λόρδος Βίρονας για παράδειγμα, δεν τόλμησε κανένας να τον πει Έλληνα. Ήταν ένας Φιλέλληνας και καλώς κάνει η Ελλάδα και τον τιμά γιατί παράτησε την ωραία και ήσυχη ζωή του στην Αγγλία και ήρθε να πεθάνει στο Μεσολόγγι. Αυτά φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα αυτά που σας είπα και επειδή στην Ελλάδα έχουμε μάθει να φωνάζουμε και όχι να συζητάμε, καλό είναι επεξεργαστείτε τα λίγο, θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να πούμε περισσότερα για το θέμα, ίσως έχω και κάποιον καλεσμένο εδώ. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτά που σας είπα και σκεφτείτε τα. Σκεφτείτε τα, επεξεργαστείτε τα, πέρα από τους χαρακτηρισμούς που δίνει η πολιτική ορθότητα, αυτή η σάπια πολιτική ορθότητα, η οποία σε λίγο δεν θα μας αφήνει ούτε να σκεφτόμαστε, όχι καν να μιλήσουμε. Ήταν ο Νίκος ο Τζιόπας, ραντεβού την άλλη Τετάρτη, πάντα με Εθνοφρένεια. Γεια σας.